Τι ωραία να έχει μια κοινή πορεία με τον σύντροφό σου. Πολύ ωραία. Σήμερα είμαστε βουτυγμένοι στον έρωτα και την αγάπη στην εκπομπή και πάρα πολύ με αρέσει. Και η αγάπη μας προσήλκησε και τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Μαγνητίζεται. Είναι αυτό. Είμαι ο αρνητικός πόλος συνήθως, οπότε χαίρομαι που είσαι στη θετική πόλη. Μην το λες αυτό, μην το λες. Πριν λέγαμε για τις περιοριστικές πεπιθήσεις. Μα γι' αυτό επανέρχομαι στα προηγούμενα θέματα. Τι νομίζεις. Αφήνω τις κουβέντες να μην συνεχίζονται. Πώς είσαι, αύριο έχουμε πρεμιέρες. Αύριο έχουμε πρεμιέρες και θα παρουσιάσουμε τις νέες ταινίες του κινηματογράφου που ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές. Για να έχουμε και επιλογές. Στην ΕΡΤ τι πρεμιέρα έχουμε? Στην ΕΡΤ έχουμε πρεμιέρα μια σειρά η οποία έχει μάλιστα πάρει πάρα πολλά βραβεία και καθόλου αδικαιολόγητα. Θα πρότεινα να δούμε το βίντεο και να επανέλθουμε για να συζητήσουμε λίγο για αυτή την καινούργια σειρά η οποία θα αρχίσει να προβάλλεται σύντομα. Κοίταξε, πιστεύω ότι η πρότασή σου θα γίνει δεκτή. Έτσι πηγαίνουμε. Μ' αρέσει αυτή η δημοκρατία που κερδίζω εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Αυτή να προτιμήσετε. Ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. There's an incredible sequence of just Lizzie, and I can't say enough amazing things. I mean, the level of complexity that she's able to bring to every tiny little moment within the moment is what makes the show good, and it's what makes this moment interesting. The biggest creative challenge was playing a character who is essentially forbidden from speaking and showing her feelings. And for me as an actor, that is fantastic challenge. I mean, that's exactly what I want to try to be doing. It was written, like most of the show is written, incredibly simply. But to see that take place in front of you, you know, it's a miracle of acting by Lizzie. And, you know, we laid in 15, 20, 30,000 different emotions onto Offred in the episode, and you get to see her go through all of them here. And I think as you get towards the end of an episode, that's what you want. You want to start reflecting a little bit on the journey that you've been through and see where it brings you. And here it brings you to the point where she's at the front of the pack, wanting to stomp on this guy. Όσοι το έχουν δει, γιατί κάποιοι το έχουν δει, φίλοι μου, και μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτική σειρά. Είναι εξαιρετική σειρά και αξίζει πραγματικά τον κόπο να τη δείτε. Νομίζω από αύριο είναι και η πρεμιέρα της στην ΕΡΤ. Ας την απολαμβάνουμε λοιπόν. Και ας προχωρήσουμε και με τις υπόλοιπες λοιπόν προτάσεις που έχουμε. Γιατί ξέρω ότι. Μην προχωρήσεις, θέλω χωρίς να θέλω να βλογήσω τα γένια μας, αλλά θα τα βλογήσω. Θα τα βλογήσεις, βέβαια. Έχει πάρει ΕΡΤ πολύ ωραίες σειρές. Ισχύει. Πραγματικά πολύ ωραίες σειρές. Και. Συγγνώμη, και εμένα μου αρέσουν οι σειρές. Έχουν αρχίσει και μου αρέσουν πιο πολύ από τις ταινίες, γιατί έχεις κάτι να σε περιμένει. Δεν ξέρω εσύ πώς το διαχειρίζεις αυτό συναισθηματικά που το είπε τώρα. Όλα τα διαχειρίζω. Σε αυτή τη ζωή όλα μπορώ να τα διαχειριστώ. Εντάξει, τρόμαξα. Ήθελα να προστατεύσω το συναισθημά σου μετά από αυτή τη δήλωση. Πολύ καλά, είπαμε. Είμαι ο αρνητικός πόλος που αυτή τη στιγμή απλά λειτουργώ σαν. Συγγνώμη, σαν τη σειρία κοσάβα. Με ένα προστατευτικό δίχτυ. Όχι, είπα αυτό που πιστεύω, αλλά πραγματικά μου κρατάνε πολύ ωραία συντροφιά. Γιατί με την ταινία εντάξει το ζεις, αλλά με τη σειρά. Έχεις μία. Έχεις να περιμένεις. Ένα ραντεβού. Πάρω σήμερα το ραντεβού μας είναι από πλατφόρμα εις πλατφόρμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να δούμε το τι άλλο συμβαίνει που συνδέεται και με τη μουσική κουλτούρα. Συνδέονται όλα με κάποιο τρόπο με την ΕΡΤ, οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για κάτι το οποίο μας συνδέει στην κουλτούρα του Έλληνα και στην κουλτούρα της ΕΡΤ πάρα πολύ με τη μουσική, με τους μουσικούς διαγωνισμούς και τη χαρά αυτών των διαγωνισμών. Μιλάμε λοιπόν για την Eurovision. Μιλάμε για την καινούργια ταινία που από το Netflix πάμε στο Netflix. Τη χορογραφία την έχεις έτοιμη, καλά κάνεις. Με διευκολύνεις αυτή την κατάσταση. Ο Will Ferrell λοιπόν, από τη στιγμή, λίγο μετά το γάμο του, άρχισε να παρακολουθεί με τη σύζυγό του το διαγωνισμό της Eurovision και έγινε τρελός φαν. Τη χρονιά λοιπόν φέτος που δεν είχαμε διαγωνισμό και συνεχίζεται σε ρυθμούς στον Άμπα και καλά κάνετε. Όχι, δεν είναι Άμπα, συγγνώμη, δηλαδή ντροπή. Είναι ψηλά. Μια χαρά, λοιπόν, Μπέση Αργυρά, εγώ ο Williams, εσύ η Μπέση, να δούμε εγώ, το πώς θα τα χωρίσουμε. Ρόλο, τίποτα. Θα σου βρούμε ρόλο μετά. Μαριά Ανατολή. Μαριά Ανατολή, λοιπόν. Ευχαριστώ. Υπέροχες φωνές, λοιπόν, από τον ελληνικό διαγωνισμό της Eurovision. Εμείς όμως θα πάμε σε αυτή την ταινία για να δούμε μέσα από τα μάτια των φαν πώς την αντιμετωπίζουν αυτή την ταινία. Τους βοήθησε μια χρονιά που δεν είχαμε Eurovision να απολαύσουν έστω διαμέσου αντιπροσώπου αυτόν τον θεσμό που τόσο πολύ αγαπάνε. Και έναν κριτικό κινηματογράφο αγαπημένο, ο οποίος δίνει τη δική του ματιά. Στην επιστροφή θα ακούσετε και τη δική μου, γιατί και εγώ την έχω ζήσει στη Eurovision μια χρονιά, στο σχολιασμό βέβαια. Για πάμε, για πάμε. Όλα ξεκίνησαν για τον Αμερικάνο Will Ferrell το 1999, όταν η Σουηδέζα σύζυγός του έβαλε να παρακολουθήσουν τον τελικό στην τηλεόραση εκείνης της χρονιάς. Αυτό ήταν, ο Will κόλλησε, έφτασε μάλιστα σε σημείο του 2014 να παρακολουθήσει από κοντά το διαγωνισμό που είχε λάβει η χώρα στην Κοπενχάγη εκείνη τη χρονιά. Ήδη είχε αρχίσει να επεξεργάζεται το σχέδιο για τη δημιουργία αυτής της ταινίας. Και το 2018 μάλιστα αποτέλεσε μέρος της αποστολής της Σουηδίας
που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό της Λισαβόνας εκείνης της χρονιάς, έχοντας πλήρη ελευθερία και πρόσβαση στα παρασκήνια, στις συνεντεύξεις, ακόμα και στις πρόβες. Ο Will Ferrell είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής Αμερικάνος κωμικός για τη χώρα του. Στην Ελλάδα δεν κάνει τόσο μεγάλο γκέλ. Εδώ πάντως σε τούτη την ταινία τα πάει περίφημα. Και αυτό γιατί κατορθώνει να μετουσιώσει όλη αυτή την αγάπη και τη λατρεία για τη Eurovision στο σημείο αυτό ακριβώς που βρίσκεται, δηλαδή αυτό ενός camp πανηγυριού, χωρίς όμως να την υποτιμά ή να τη χλεβάζει. Θεωρώ ότι ιδίως οι οπαδοί της Eurovision θα τσιρίζουν σε διάφορα σημεία της ταινίας και κατορθώνει αυτή η ταινία να είναι ακόμα πιο διασκεδαστική, για μένα τουλάχιστον, από την ίδια τη Eurovision. Sorry to disturb, but you two do know that Iceland made it into the Eurovision finals. Volcano Man. Όλοι οι απογοητευμένοι φαν είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη δόση τους από το διαγωνισμό, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ να πούμε όμως, επειδή το έργο εμφανίζει κάποια στοιχεία παροδίας, κωμικά στοιχεία, ίσως να ξένησε σε κάποιους θεατές και γι' αυτό και συναντά τόσο φανατικούς υποστηρικτές, αλλά και άλλο τόσους επικριτές. Αποτελεί μια ευχάριστη νότα σε όλα αυτά που ζούμε και μέσα από τη θεματολογία και το κωμικό στοιχείο που έχει, προβάλλει τον ήδη γνωστό διαγωνισμό της Eurovision ακόμη περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, στην ταινία βλέπουμε πρώην νικητές του διαγωνισμού, όπως είναι η Λωρίνα από τη Σουηδία, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ από τη Νορβηγία, η Τζαμάλα από την Ουκρανία, ο Σαλβαντόρ Σομπράλ από την Πορτογαλία, την ΕΤΑ από το Ισραήλ που έχει νικήσει το 18, αλλά και απλούς διαγωνιζόμενους, όπως είναι ο Τζον Λούτβικ από τη Σουηδία, οι συμμετέχοντες με τη Γαλλία Μπιλάλ Χασάνι και Τζέσι Ματαντόρ, καθώς επίσης η Άννα Οντοπέσκου από την Μολδαβία, καθώς και η Ελίνα Νετσάγεβα από την Εστονία. Συμμετείχε και είναι γνωστή στο κοινό της από τη συμμετοχή της στην Junior Eurovision το 2006, καθώς επίσης και από πολλές συμμετοχές που είχε στο Melody Festival που έγινε στη Σουηδία. Στην προσπάθειά της να δεθεί το κοινό και ιδίως η φαν κοινότητα του διαγωνισμού με την υπόθεση, δείχνει σκηνές από την σκηνή της Eurovision του 2019 που έγινε στο Tel Aviv, και πέρα από τη σκηνή δείχνει επίσης ακόμα και το κοινό, σκηνές από το κοινό το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό τότε. Όλο αυτό σε συνδυασμό με τα τραγούδια τα οποία ακούμε στην ταινία, όπως είναι το Naba και το Waterloo, μαζί με τους παλιούς νικητές και διαγωνιζόμενους, όλα αυτά ουσιαστικά βοηθούν στο να συνδεθεί το κοινό με την ταινία, ειδικά οι φαν του διαγωνισμού, και να δεθούν με την υπόθεση της ταινίας όπως αυτή εξελίσσεται. Now, Sasha, let's see how the popular vote went and find out who has made it through to the finale. The first country through to the final night is... Ακούσαμε και λίγο το ονοματάκι μας. Να πούμε για αυτή την ταινία, και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει προβληθεί παραπάνω αυτό. Παίζει με Μελισάνθη Μακούτ, η οποία είναι υπέροχη στο ρόλο. Είναι καταπληκτική στο ρόλο και έχει και μεγάλο ρόλο. Δηλαδή παίζει σε μια χολιγουντιανή ταινία με χολιγουντιανούς ηθοποιούς. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο, τον υπερασπίζεται και με σπουδαίο τρόπο. Μπράβο σου, Μελισάνθη. Μπράβο, θεά. 10. Ντουσμπο.
Και να πούμε ότι οι Έλληνες φαν της Eurovision μέσα από τα fan club τους έχουν πει ότι το κομμάτι το οποίο τραγουδάει, αυτά που ακούμε αποσπάσματα μέσα στην ταινία, θα μπορούσε να είναι μια από τις καλύτερες συμμετοχές. Επίσης έχουν γραφτεί πάρα πολύ αστεία tweet για αυτή την ταινία που εγώ απολαμβάνω μέσα στην όλη διαδικασία. Είναι το ότι κάποιος, ας πούμε, θυμάμαι το ότι είχε γράψει ότι εγώ θα πω κάποια μέρα στο παιδί μου ότι το 2020 την Eurovision την κέρδισε ο Will Ferrell. Νομίζω ότι πέτυχε, βέβαια, όπως και οποιοδήποτε είναι εκτός μιας κουλτούρας και την βλέπει με μια μακρινή απόσταση, έχει πετύχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Να αστειευτεί χωρίς να αισθάνεται ένα κομμάτι ενοχών τα ακραία κομμάτια τα οποία έχει η Eurovision σαν διαγωνισμός, το πολύ θεατράλε, το πάρα πολύ έντονο, τα κλισέ τα οποία επαναλαμβάνονται, και από την άλλη να δείξει και το πόσο πολύ την αγαπάει. Γιατί όντως ο άνθρωπος είναι φανατικός Eurovision, είπαμε. Το ότι είχε βρεθεί κιόλας εκείνη τη χρονιά στην Πορτογαλία για να την παρακολουθήσει και με άλλη ιδιότητα. Και ήταν ένα κομμάτι της ερευνάς του για την ταινία. Δεν είναι μια ταινία που θα πούμε ότι θα την βάλουμε στις καλύτερες της χρονιάς σίγουρα, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι το πόσο διασκεδαστική ήταν αυτές τις ημέρες που καθόμαστε μέσα στο σπίτι, μας λείπουν οι κωμωδίες και μια χρονιά που δεν είχαμε το διαγωνισμό. Αλλά από ό,τι έμαθα, την έχεις δει και εσύ την ταινία. Και για μένα η Eurovision είναι όπως είναι για τους περισσότερους άντρες οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Ότι θα μαζευτώ με τους φίλους μου, θα παραγγείλουμε δύο πίτσες και θα βάλουμε βαθμολογίες. Δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, το field μου. Δεν την λάτρεψα, αλλά χάρηκα πολύ με τη Μελισάν. Το Never δηλαδή, Enough. Το σπον, όχι, ναι, δεν έβαλε τους. Δεν έβαλε τους. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε το τελευταίο κομμάτι, μας θυμίζει το Never Enough από ένα musical, οπότε εμείς έχουμε με κάτι να χαμογελάσουμε. Πώς μου αρέσει που θα βγω σε διαφημίσεις μετά από τόσες αναφορές στο musical. Συγκινούμε, συγκινούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με Σπύρο. Καληνύχτα. Με Σπύρο Πολυ και Σπύρο Σπανδίδα και έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Φεύγουμε, ερχόμαστε.